Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαρτίου. Είναι μια μέρα τιμής και αιώνιας ευγνωμοσύνης σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και για το δίκαιο. Είναι και η έναρξη μιας εβδομάδας που καταλήγει στο μεγάλο ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Μιας εβδομάδας που περιλαμβάνει αύριο Τρίτη ένα πολύ κρίσιμο μάτς για την εθνική μας, το πιο κρίσιμο εδώ και μία δεκαετία, για να προκριθεί επί της Γεωργίας και να πάει στο Euro το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας. Είναι κάτι που το αξίζει η εθνική μας ομάδα και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε τη διαδικασία του Nations League και για όλη την προκριματική διαδικασία. Έχει φτιάξει μια πραγματικά καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα, με ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίζουν στην εθνική, σε ένα γήπεδο που φιλοξένησε ζεστά την εθνική μας ομάδα και έκανε τους ποδοσφαιριστές να το νιώσουν πραγματικά σαν το σπίτι τους. Και γενικότερα νομίζω ότι θα αποτυπωθεί με την ενδεχόμενη πρόκριση της εθνικής μας στο Euro και μια γενικότερη άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τους λόγους που συμβαίνει αυτό να είναι γνωστοί, όσο και αν ενοχλούν ορισμένους. Το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εδώ και 2 χρόνια ειδικά έχει συμβάλει στη γενικότερη άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το είδαμε φέτος με τις ομάδες μας και το βλέπουμε ακόμα με τις ελληνικές ομάδες και την πορεία τους στην Ευρώπη, αλλά και με την πορεία της εθνικής μας, που μακάρι αύριο βράδυ να καταλήξει με πρόκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εκτός από την όλη συμβολή που είτε αρέσει, επαναλαμβάνω, σε κάποιους είτε όχι, της ΑΕΚ στην άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι, και εκεί νομίζω ότι η ομάδα της ΑΕΚ με τον Αλμέιδα προπονητή από πέρυσι, με μια διαφορετική νοοτροπία από αυτή που ξέραμε για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, μια αμυντική προσέγγιση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, έχει φέρει τα πάνω κάτω ο Ματίας Αλμέιδα, έχει εμφυσίσει ένα ποδόσφαιρο με επιθετική νοοτροπία, με ασφυκτικό pressing. Αυτό οδήγησε στο double την ΑΕΚ, αλλά δεν το έκανε μόνο στην Ελλάδα, το έκανε και στους αγώνες της στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως αντιπάλου, ανεξαρτήτως δυσκολίας, ανεξαρτήτως έδρας. Η ΑΕΚ έπαιξε αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές σιγά σιγά πήραν κάποια στοιχεία, και ο Πογέτης στην εθνική ομάδα, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες πώς προσέγγισαν τα ευρωπαϊκά τους μάτς, έχουν πάρει στοιχεία και έχουν δείξει και στον Έλληνα ποδοσφαιριστή ότι μπορεί να παράξει ένα δημιουργικό και ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό πλέον επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι, δεν είναι μόνο άμυνα και κατενάτσιο. Υπό αυτό το πρίσμα νομίζω ότι, όσο και αν είναι πάρα πολύ δύσκολο προφανώς να το παραδεχτούν, η ΑΕΚ του Αλμέιδα έχει συμβάλει και αγωνιστικά στο να αντιμετωπίσει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο διαφορετικά την όλη διαδικασία, την όλη προσέγγιση, την όλη νοοτροπία στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια τους, ειδικά στην Ευρώπη. Και επειδή τον Μπογέτη τον έχουμε ζήσει στο παρελθόν και στην ΑΕΚ, βλέπουμε τώρα πραγματικά κάτι διαφορετικό, όπως και πάρα πολλούς άλλους προπονητές. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι μπήκαμε σε μια εβδομάδα που καταλήγει στη Νέα Φιλαδέλφεια στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ετοιμάζονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα από πολύ ωραίους ανθρώπους και για τις κερκίδες, και αξίζει να σημειωθεί αυτό και θα το επισημάνουμε όπως πρέπει σε όσα μέσα βρισκόμαστε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και θα έχει μια, ούτως ή άλλως έχει πάντα ωραία όψη η Νέα Φιλαδέλφεια στα παιχνίδια της ΑΕΚ, τώρα θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Υπάρχει φυσικά και το αγωνιστικό, να γυρίσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι καλά, να είναι υγιείς, να είναι δυνατοί, και από εκεί και πέρα ο Ματίας Αλμέιδα ξέρει τον τρόπο για να τους μαζέψει γρήγορα και ψυχικά, αλλά να τους προετοιμάσει για ένα πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και γενικότερα για μια κρίσιμη εβδομάδα με 3 σερί ντέρμπι, στα οποία θα κριθεί πολύ το πρωτάθλημα. Αυτά προς το παρόν. Είμαστε ακόμα σε mood εθνικής ομάδας, να πάνε όλα καλά το
το βράδυ της Τρίτης είναι κάτι που πρέπει να το ευχόμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν ξέρω αν ισχύει στην πραγματικότητα αυτό, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το ευχόμαστε όλοι. Είναι η εθνική μας ομάδα και πραγματικά είναι και μια ομάδα που αξίζει να γευτεί αυτή την επιτυχία και να χαρίσει και χαρά σε όσους πραγματικά το νιώθουν. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.